Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι ένα τζέλ σαν αυτό για σύσφιξη και τόνωση. Αυτό είναι ένα τζέλ το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε όλο το σώμα, σε οποιοδήποτε δηλαδή σημείο θέλουμε, να κάνουμε σύσφιξη και τόνωση και ακόμα και στο στήθος. Αυτή λοιπόν η συνταγή είναι αρκετά εύκολη γιατί απλούστατα θα φτιάξουμε ένα τζέλ και μετά θα του προσθέσουμε κάποια άλλα ενεργά συστατικά. Έτσι λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσουμε και θα φτιάξουμε ένα τζέλ με τον ίδιο τρόπο που φτιάξαμε το τζέλ με αλόι. Σας αφήνω εδώ επάνω όπως πάντα το link. Μπορείτε πρώτα να δείτε αυτό το βίντεο πριν ξεκινήσετε να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Και μετά, απλά όπως είπα και πριν, θα προσθέσουμε κάποια άλλα ενεργά συστατικά. Και το πιο βασικό από τα ενεργά συστατικά που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι ένα εκχύλισμα που έχω πάρει από το Aroma Zone. Και λέγεται κυγγέλια ή κυτζέλια, δεν ξέρω στα ελληνικά ακριβώς πώς μπορούμε να το προφέρουμε. Είναι ένα φυτό που προέρχεται από την Αφρική. Όνομα ίνση του προϊόντος και όπως πάντα ξέρουμε για να μπορούμε να συνονοηθούμε πάντα χρησιμοποιούμε το όνομα ίνση. Και αυτό θα το βάζουμε όπως λέει εδώ πίσω. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε από 2 έως 5% μέσα στο παρασκεύασμά μας. Εμείς σήμερα θα το χρησιμοποιήσουμε στο ποσοστό των 5%, θα βάλουμε δηλαδή 5 γραμμάρια και είναι αυτό το συστατικό που θα μας βοηθήσει να κάνουμε τόνωση και σύσφιξη. Θα χρησιμοποιήσω επίσης και αυτό, το οποίο πάλι το έχω πάρει από το site Aroma Zone και είναι το φυτό, στα ελληνικά λέγεται ρούσκος, όπως πάντα σας γράφω εδώ επάνω το όνομα ίνση αυτού του φυτού, είναι ένα εκχύλισμα πάλι από αυτό το φυτό. Αυτό είναι ένα φυτό το οποίο τονώνει την κυκλοφορία του αίματος και το χρησιμοποιούμε κυρίως για κυκλοφοριακά προβλήματα, δηλαδή στις κρέμες που μπορούμε να φτιάξουμε για τα μάτια, για μαύρους κύκλους ή για πρίξιμο κάτω από τα μάτια ή για κάποια προϊόντα που μπορούμε να φτιάξουμε για τα πρισμένα πόδια. Όμως και αυτό μας βοηθάει πολύ επειδή τονώνει την κυκλοφορία του αίματος και μαζί με όλα τα άλλα υλικά βοηθάει να κάνουμε αυτή τη σύσφιξη και την τόνωση που χρειαζόμαστε. Θα χρησιμοποιήσω επίσης και λίγο κολαγόνο. Το κολαγόνο μας βοηθάει πολύ στην ελαστικότητα του δέρματος και προλαμβάνει τη χαλάρωση των ιστών. Οπότε και αυτό είναι ένα συστατικό που θα μας βοηθήσει πολύ για να πετύχουμε τόνωση και σύσφιξη. Επίσης και κάποιες βιταμίνες, δηλαδή τη βιταμίνη Ε και τη βιταμίνη Β5, όπως πάντα, ξέρετε ότι αυτές τις χρησιμοποιώ εγώ παντού. Θα χρησιμοποιήσω και λίγο καροτέλαιο, αλλά αν εσείς δεν έχετε καροτέλαιο, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με σιτέλαιο. Και όπως πάντα στο τέλος θα βάλουμε κάποια εθέρια έλαια και σε αυτή την περίπτωση το μανταρίνι που έχει τονωτικές ιδιότητες, το δεντρολίβανο και τη μέντα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Τσάω! Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε το τζέλ και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ζυγίσουμε τη γλυκερίνη. Ζυγίζουμε τώρα την ξάνταγκα, ρίχνουμε την ξάνταγκα μέσα στη γλυκερίνη και ανακατεύουμε. Εδώ ξέρετε ότι ανακατεύουμε καλά, να λιώσει δηλαδή καλά μέσα αυτή η σκόνη μέσα στη γλυκερίνη. Θα ζυγίσω τώρα το ροδόνερο και θα ζυγίσω και το απεσταγμένο νερό το οποίο έχω βάλει σε ένα ποτηράκι για να μην το βάλω με το μπουκάλι και μου πέσει πολύ. Τώρα έτσι προς το τέλος πάντα ζυγίζω με το κουταλάκι μου. Και τώρα όπως ήδη ξέρουμε ρίχνουμε σιγά σιγά λίγο νερό μέσα στη γλυκερίνη και ανακατεύουμε. Μετά ρίχνουμε άλλο λίγο νερό και ανακατεύουμε. Και αυτό θα το κάνουμε συνέχεια μέχρι να τελειώσουμε όλο το νερό και το ροδόνερο που έχουμε εδώ μέσα. Αφού λοιπόν ρίξουμε όλο το νερό και ανακατέψουμε καλά, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το τζέλ. Προσθέτουμε τώρα το τζέλ από αλόε, προσθέτουμε και γυαλουρονικό οξύ και ανακατεύουμε. Πάντα όπως ξέρουμε όταν προσθέτουμε ένα υλικό, πάντα ανακατεύουμε. Θα προσθέσω τώρα το εκχύλισμα από αυτό εδώ το φυτό και είναι το βασικό συστατικό που χρησιμοποιούμε για την τόνωση και σύσφιξη. Ανακατεύουμε. Τώρα θα προσθέσω και λίγο από αυτό εδώ το φυτό, το οποίο είναι ρούσκος λέγεται στα ελληνικά. Το Aroma Zone το ονομάζει Petite Hooks. Όπως βλέπετε όμως εδώ βλέπουμε ότι είναι το ρούσκο. Θα προσθέσουμε λοιπόν και λίγο από αυτό.
Θα προσθέσουμε τώρα και λίγο κολαγόνο, το οποίο είναι γνωστό ότι βοηθάει στην ελαστικότητα των ιστών, προλαμβάνει και τη χαλάρωση και επίσης μας κάνει και πολύ ενυδάτωση και μαλακώνει το δέρμα. Ανακατεύουμε όπως πάντα. Τώρα θα προσθέσουμε και λίγο λάδι. Εγώ θα βάλω λίγο καροτέλαιο. Εάν εσείς δεν έχετε καροτέλαιο, μπορείτε να βάλετε σιτέλαιο. Είναι και αυτό πολύ καλό. Ανακατεύουμε καλά το λάδι να ενσωματωθεί καλά μέσα στο τζέλ μας. Και το καροτέλαιο του δίνει έτσι και ένα ωραίο πορτοκαλί χρώμα. Προσθέσω και λίγη βιταμίνη ε. Ανακατεύουμε έτσι καλά και για αρκετή ώρα, έτσι ώστε να αναμειχθεί καλά το λάδι αλλά και η βιταμίνη ε που είναι και αυτή σε μορφή ελαίου και να ενσωματωθεί στο τζέλ. Βάζουμε και λίγη βιταμίνη β5 και πάλι ανακατεύουμε. Τέλος θα προσθέσουμε τα εθέρια έλαια. Πρώτα θα βάλουμε λίγο δεντρολίβανο. Μετά θα βάλουμε λίγο μανταρίνι. Το μανταρίνι είναι ένα από τα εθέρια έλαια που χρησιμοποιούμε συνήθως για τόνωση. Και θα βάλουμε και λίγο μέντα. Ανακατεύουμε και πάλι καλά. Τώρα όπως πάντα θα βάλουμε το συντηρητικό. Μετράμε τώρα το pH. Βάζουμε το χαρτάκι μέσα. Το αφήνουμε για λίγα δευτερόλεπτα. Το βγάζουμε και βλέπουμε ότι γύρω στα 4 με 4,5. Έτσι λοιπόν θα χρειαστούμε το διάλειμμα της καυστικής σόδας για να αυξήσουμε το pH. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή είμαστε πολύ κοντά στο 5, ρίχνουμε μόνο μία σταγόνα. Ξαναμετράμε. Και τώρα είμαστε στο 5. Αν σε εσάς με μία σταγόνα δεν έχει πάει στο 5, το πολύ 5,5, μπορούμε να ρίξουμε άλλη μία σταγόνα, να το ανακατέψουμε, να ξαναμετρήσουμε όπως πάντα. Όπως έχω πει, προχωράμε πάντα σιγά σιγά. Εγώ δεν προσθέτω χρώμα καθόλου σε αυτή την περίπτωση, γιατί αυτό ήδη είναι, έχει ένα πορτοκαλί, καφέ πορτοκαλί χρώμα, το οποίο του το έδωσε το καροτέλαιο, οπότε το αφήνω έτσι. Αλλά εσείς αν θέλετε να το προσθέσετε κάποιο χρώμα, μπορείτε να το κάνετε ό,τι χρώμα θέλετε, χρησιμοποιώντας μερικές σταγόνες από αυτά τα χρώματα που χρησιμοποιούμε για τα γλυκά. Θα το τοποθετήσω τώρα σε ένα μπουκαλάκι τέτοιο, που έχει ένα στόμιο σαν αυτό για να βγαίνει το τζέλ, ή σε ό,τι άλλο έχετε εσείς. Βάζουμε λοιπόν το χωνί μας και γεμίζουμε το μπουκαλάκι. Έτοιμο λοιπόν το τζέλ μας. Αυτό είναι ένα προϊόν πολύ ελαφρύ και πολύ δροσιστικό, ιδιαίτερα για το καλοκαίρι. Όπως πάντα, ελπίζω να το φτιάξετε. Τσάω!